μας είναι να είμαστε συγκεκριμένοι, να πηγαίνουμε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε. Νομίζω έχουμε κάνει ένα μεγάλο σύνολο. Θα το γίνει να χάσουμε. Τώρα ξαναξεκινάει, ξαναξεκινάει πάλι. Παίζουμε τα πόδια στη Λάρισα. Η δουλειά μας είναι να είμαστε συγκεκριμένοι και να παίζουμε για να κερδίσουμε. Τι συνέβη στο μετά το ημίχρονο, ξέρεις ότι πέφτει σου χαλάρωσαν και μόλις με διαφορά 19 πόντων, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι δεν θα συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι βάλανε κάποια μεγάλα σούτ ο Παλαμάς, χάσανε εμείς κάποια εύκολα καλάθια. Έχει ξαναγίνει ξανά παιχνίδια, έφτασε η διαφορά με τους 3 πόντους. Ξανά έφυγε το παιχνίδι στους 10 πόντους. Νομίζω ότι σχετικά και δεν σχετικά εύκολα. Τώρα πάτε σε μια δύσκολη έδρα, όπως είπες και εσείς, στο Φοίνικα, ο οποίος ήρθε και κέρδισε εδώ στο πρώτο γύρο. Τι περιμένουμε από εκεί? Μάλλον ένα παιχνίδι εκτός έδρας, όπως όλα τα υπόλοιπα. Παίζουμε εμείς από μια την νίκη, ξέρουμε τη δύσκολη του παιχνιδιού. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μην κερδίσουμε. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Ίσως συνδυαστήκαμε για τον δρόμο. Στο δεύτερο τέτοιο, κοιτάξαμε το μπάσκετ αυτό που θέλω να παίζει η ομάδα μου. Γρήγορο μπάσκετ με πιστική άμυνα. Δεν καταφέραμε όμως, αν και φτάσαμε την προμηθεία 3 φορές στους 3 πόντους, δεν καταφέραμε να εισφαλίσουμε να περάσουμε στον ένα πόντο για να αλλάξει η ψυχολογία του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι βάσει του υλικού των δύο ομάδων, θεωρώ ότι ήμασταν κανένα μια πολύ καλή παρουσία. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα ακόμα παιχνίδι για μας. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε όλα μέχρι το τέλος να μπορέσουμε. Ξεκινήσαμε μια ομάδα που έχει 5 πολύ πιο τεχνικού καλούς, με διαιτητές από απόψε κατηγορίες. Είμαστε πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο και δεν πήγαμε τόσο σοβαρά τα έξοδα και τόσο προετοιμασμένοι. Παρά και αυτή κάποια σούπερ στην τελική. Εντάξει, τέλος πάμε. Ξέραμε όταν το αντιμετωπίσαμε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, με πολύ ταλέντο στην επίθεση. Φανήκαμε συγκεντρωμένοι στο πρώτο ημίχρονο, αφήσαμε μια διαφορά ασφαλείας. Φτάσατε μέχρι και τους 19. Στο τρίτο δεκάλεπτο χαλαρώσαμε και εμείς την άμυνα, βάλανε και αυτοί κάποια σχετικά δύσκολα τρίποντα, τα οποία του δώσαν ψυχολογία και μπήκανε μέσα στο παιχνίδι και κερδίσανε momentum κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να διεκδικήσουν το παιχνίδι, έτσι να σκεφτούν. Εντάξει, δείξαμε συγκέντρωση στην άμυνα εκεί που έπρεπε, κλέψαμε κάποιες μπάλες, πήραμε κάποια σημαντικά rebound και καταφέραμε να φτάσουμε στην νίκη. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τα επόμενα παιχνίδια.